Χαρόπουλο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κύριε Καλησπέρα. Πρόεδρε. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι σήμερα έχετε ασχοληθεί ενεργά και ως εκ της θέσεώς σας στην κοινοβουλευτική ομάδα με την απάντηση του κυρίου Τασούλα. Ένα αρχικό σχόλιο καταρχάς. Κοιτάξτε, ο κύριος Τασούλας έστειλε δύο επιστολές. Η μία επιστολή αφορεί, είναι απάντηση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα. Και η δεύτερη επιστολή είναι να οριστούν κατά την άποψή του. Οι δύο αντικαταστάτες για τους κυρίους Πολάκη και Τζανακόπουλο. Θεωρώ την κίνησή του έξω από κάθε κοινοβουλευτική λογική. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πρώτον είναι ως αμέτωχος. Λέει στην επιστολή δεν μπορεί να κάνει τίποτα, η Επιτροπή αποφασίζει και ουσιαστικά λειτουργεί ως εκπρόσωπος όχι όλης της Βουλής, αλλά της πλειοψηφίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα θέλω να σημειώσω, κύριε Μελιγκόνη, ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν αφήσει να διαρρεύσει από την Νέα Δημοκρατία ότι θα προσπαθήσει να δώσει μια συνενετική λύση. Νομίζω τα βλέπαμε και στα δημοσιογραφικά. Καμία τέτοια λύση δεν πρότεινε ο κύριος Τασούλας. Αυτό το οποίο είπε στην ουσία είναι ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ναι. Και βέβαια υπάρχουν και αντιφάσεις στην επιστολή του. Διότι στην επιστολή του αναφέρεται ότι ουσιαστικά έχει ως η Επιτροπή αυτή λειτουργεί με όρους δικαστικούς. Άρα τότε το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο θα ήταν υπεύθυνο για εξαιρέσεις. Και όχι βέβαια η ίδια η Επιτροπή να εξαιρεί τα μέλη της. Πρόκειται εδώ για κοινοβουλευτική εκτροπή. Και το λέω πραγματικά... Είναι βαριά κουβέντα. Ναι, γιατί. Αυτή, έτσι. Κοιτάξτε, να πω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Ναι. Είμαστε σε μια επιτροπή. Υπάρχουν τα μέλη της πλειοψηφίας και τα μέλη της μειοψηφίας. Mm-hmm. Εδώ, σε αυτήν την επιτροπή, είναι 7 μέλη της μειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Τι μας λέει ο πρόεδρος της Βουλής αυτή τη στιγμή και ο πρόεδρος της Βουλής? Ότι θα μπορούσε η πλειοψηφία να ζητήσει να έρθουν μάρτυρες όλη η μειοψηφία και να ακυρωθούν από μέλη της. Δηλαδή, ουσιαστικά να καθορίζει κάθε φορά ποιος θα είναι, ποιος θα εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Θα μπορούσε να ζητήσει 7 μάρτυρες και όχι 2. Και με αυτόν τον λόγο να τους εξαιρέσει όλους. Mm-hmm. Για να έχει μια άλλη σύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Με τη λογική του κυρίου Τασούλα και της πλειοψηφίας αυτής της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να το κάνει. Θα μπορούσε να το κάνει. Λέω λοιπόν ότι εδώ πρόκειται για μια εκτροπή θεσμική. Και γι' αυτόν τον λόγο καλέσαμε τον πρόεδρο της Βουλής να λάβει πρωτοβουλίες. Αντί να λάβει πρωτοβουλίες, μας απάντησε ότι δεν παίρνει καμία πρωτοβουλία, διότι μόνη αρμόδια είναι η Επιτροπή. Έχει πλέον... Το ερώτημα είναι, κύριε Θεοχαρόπουλε, τι πρωτοβουλία θα μπορούσε να ληφθεί και ποια μέση οδός θα μπορούσε να ακολουθηθεί. Θέλω να πω, έγινε μια ψηφοφορία στην Επιτροπή. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, η πλειοψηφία είναι άλλη. Η ακύρωση αυτής της ψηφοφορίας, γιατί για να πάρει κάποια πρωτοβουλία ο πρόεδρος της Βουλής στην κατεύθυνση να μην αντικατασταθούν οι κύριοι Πολάκης και Τζανακόπουλος, αυτό ουσιαστικά θα ήταν ακύρωση της απόφασης της πλειοψηφίας της Επιτροπής. Και αυτό δεν ακούγεται πολύ δημοκρατικό, να ακυρωθεί μια απόφαση πλειοψηφίας. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η πλειοψηφία μπορεί να λαμβάνει ουσιαστικά αποφάσεις. Η πλειοψηφία, με βάση την πλειοψηφία, θα βγει το πόρισμα κάποια στιγμή της Επιτροπής και άλλες αποφάσεις οποίες λαμβάνονται. Αλλά η πλειοψηφία δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για τη σύνθεση της μειοψηφίας. Αυτό είναι πρωτοφανές γεγονός το οποίο έχει συμβεί και για το ποιος θα εκπροσωπεί το κόμμα με βάση το οποίο ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι ο πρόεδρος του κάθε κόμματος αποφασίζει ποιοι θα τον εκπροσωπούν στις επιτροπές. Με το πρόσχημα των μαρτύρων, σας λέω, εξαιρούν τους δύο που δεν θέλουν αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαν να εξαιρέσουν και άλλους 5 αύριο και άλλους 3 μεθαύριο, αν καθιερωθεί μια τέτοια λογική. Ναι. Γι' αυτό πρόκειται για μια εντελώς λαθεμένη λογική, κατά την άποψή μου. Ο πρόεδρος της Βουλής αναλαμβάνει πλέον τις ευθύνες του με αυτήν την απόφασή του. Και θέλω να ελπίζω ότι τις πολιτικές και θεσμικές επιπτώσεις που έχει επιλογή του τις έχει αναλάβει. Εμείς τη Δευτέρα, υπάρχει μια ανακοίνωση σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ και τη Δευτέρα θα υπάρχουν αναλυτικές. Ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, θα τοποθετηθεί συνολικά. Τι έχουμε να περιμένουμε την Δευτέρα? Θέλω να πω, θα πάει ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Πολάκης στην Επιτροπή? Με βάση την επιστολή που μας έδωσε, η επιστολή θεσμικά, μέσα σε 3 μέρες πρέπει να απαντήσουμε θεσμικά, ενώ αυτό είναι το κοινοβουλευτικό. Από εκεί και μετά, εμείς δεν θα νομιμοποιήσουμε τέτοιες εκτροπές και δεν θα νομιμοποιήσουμε τέτοιες παράνομες ενέργειες. Το οποίο είναι σαφές αυτό.
Αυτό είναι σαφές, δεν είναι σαφής όμως ο τρόπος με τον οποίο δεν αυτό θα τις νομιμοποιήσετε. Αυτό θα συζητηθεί τη Δευτέρα. Υπάρχει το σενάριο, ας πούμε, συνολικής αποχώρησης, αλλά δεν καταλαβαίνω αυτό πώς θα βοηθούσε ακόμη και τον ίδιο τον κύριο Παπαγγελόπουλο, αφού καταγγέλλεται τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα κάνουμε το χατήρι στη Νέα Δημοκρατία. Ότι πάει να συναντήσει. Δεν θα το κάνουμε το χατήρι στη Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν υπάρχει σενάριο συνολικής αποχώρησης. Είμαστε παρόντες, ναι, και θα παλέψουμε παρόντες να αποδείξουμε για ποιο λόγο αυτό το σκάνδαλο, το οποίο είναι σκάνδαλο, έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή, οδήγησε τη χώρα μας σε πολλά προβλήματα, οδήγησε σε αύξηση της τιμής των φαρμάκων, ναι, και για πώς προσπαθούν να το κουκουλώσουν τώρα το σκάνδαλο. Γιατί σήμερα που μιλάμε υπάρχει ποινική δίωξη στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής, έχει αρθεί η ασυλία του, στον ίδιο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, στον κύριο Λοβέρδο, για δωροληψία. Ναι. Και αυτό διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Και για άλλα δύο στελέχη, ναι, τον Άδωνη Γεωργιάδη για παράδειγμα, υπάρχει ανοιχτή υπόθεση αυτή τη στιγμή, στην οποία διερευνάται. Ακόμη. Την ώρα που διερευνώνται όλα αυτά, για να κουκουλωθούν όλα αυτά, επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία να συζητούμε ουσιαστικά μόνο για τα θέματα σε σχέση με τη διερεύνηση για αυτούς που το διερευνούν. Το γεγονός ότι η αρχική πρόταση ήταν από το Κινάλ, πώς το σχολιάζετε? Το Κινάλ έχει αποφασίσει σε όλα τα μεγάλα θέματα, στα ζητήματα τα οποία χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία τη στήριξή του, να αποτελεί ουσιαστικά το βοήθημα της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως... Είναι φανερό, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Εδώ όμως θέλω να πω το εξής. Ναι. Ο κύριος Καστανίδης, νομικός και βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, είπε ξεκάθαρα ότι είναι παράνομη μια τέτοια λογική εξαίρεσης του Τζανακόπουλου και του Πολάκη, με ακριβώς αυτό το σκεφτικό που σας είπα προηγουμένως. Ο κ. Καστανίδης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι Κίνημα Αλλαγής. Και είπε μάλιστα ότι αυτή δεν είναι η απόφαση του Κινήματος Αλλαγής, αλλά είναι ουσιαστικά πρωτοβουλία ορισμένων βουλευτών του μέσα. Αυτά τα είπε σήμερα. Θέλω να πω λοιπόν ότι φωνές λογικής θα ακουστούν από όλους τους χώρους. Και θα ακουστούν, γιατί σε τέτοιες λογικές δεν μπορεί παρά να μην κάποιοι βάζουν και την νομική τους υπόσταση, αλλά και την πολιτική τους υπόσταση. Πάντως, αφού λέτε ότι θα είστε παρόντες και παρούσες, αλλά και ότι ταυτόχρονα δεν θα νομιμοποιήσετε την Επιτροπή, καταλαβαίνω ότι θα μείνουν κενές οι θέσεις Πολάκη Τζανακόπουλου. Βλέπετε κάτι άλλο? Αυτό θα το δούμε, αυτό ας το αφήσουμε για τη Δευτέρα, να δούμε τον τρόπο που θα χειριστούμε, να το συζητήσουμε κιόλας συλλογικά, να το συζητήσουμε για να ληφθεί η απόφαση του χειρισμού. Γιατί έχετε δίκιο, η ουσία την έχουμε ξεκαθαρίσει. Εμείς δεν θα νομιμοποιήσουμε μια τέτοια απόφαση, δεν δεχόμαστε τη λογική αυτή της εξαίρεσης και βεβαίως θέλουμε να συμμετέχουμε στην Προανακριτική Επιτροπή. Δεν θέλουμε να φύγουμε από την Προανακριτική Επιτροπή. Τώρα, αν είχατε δίπλα σας τόση ώρα ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και τώρα ερχόταν η σειρά του να μιλήσει, θα σας έλεγε, επειδή είπατε ότι θα μπορούσε να προτείνει 7 μάρτυρες για να θεωρήσει η πλειοψηφία ότι πάει να αλλάξει όλους τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, ότι από τη στιγμή που ερευνάτε το κατά πόσον η προηγούμενη κυβέρνηση πήγε να στήσει σκευωρία ή όχι, ο κύριος Τζανακόπουλος ήταν αυτός που πήγε στον Αρειοπάγο, ο κύριος Πολάκης ήταν αυτός που είπε ότι είναι πρώην στελέχη της Νοβάρτης οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Ως εκ τούτου, μόνοι τους με αυτά που έκαναν, θα σας έλεγε ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ότι έβαλαν τον εαυτό τους στο κάδρο αυτού που η σημερινή συμπολίτευση ονομάζει σκευωρία. Θυμάμαι προεκλογικά όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ να παίρνουν θέση δημόσια για αυτό το σκάνδαλο. Ναι. Για παράδειγμα, όλα τα στελέχη της Επιτροπής και της Νέας Δημοκρατίας τα έχουν χαρακτηρίσει σκευωρία το σκάνδαλο. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι μέσα στην Επιτροπή, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, ακούστηκε ότι εξαιρούνται ο Πολάκης και ο Τζανακόπουλος. Ναι. Για ποιο λόγο, κοιτάξτε, για ποιο λόγο? Για δήθεν μη αμερόληπτη στάση τους, για μεροληψία δηλαδή. Μα μεροληψία θα μπορούσε να έχει ο καθένας από όλους τους τα πολιτικά στελέχη, από τη στιγμή που έχουν πάρει ξεκάθαρα θέση, είτε ότι είναι σκάνδαλο, είτε ότι είναι σκευωρία. Να πω λοιπόν. Θέλετε να πείτε ότι όλοι βιαστήκατε να βγάλετε τη μηγορία πριν τη δικαιοσύνη? Αυτό θέλετε να πείτε? Το αντίθετο. Ναι, βεβαίως. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι όλοι έχουν πάρει θέση, πολιτική θέση. Ναι. Γιατί εδώ έχουμε το πολιτικό σκέλος και έχουμε και το δικαστικό σκέλος. Στο δικαστικό κανένας δεν πρέπει να πάρει θέση. Εδώ έχετε δίκιο. Στο πολιτικό όμως έχουμε άποψη.
Ότι για παράδειγμα είναι σκάνδαλο η υπερτιμολόγηση ναι. των φαρμάκων έτσι όπως έγινε mm-hmm. και ότι η χώρα μας ουσιαστικά χρεώθηκε δισευρώ στους φορολογούμενους αλλά και στους ασθενείς που πλήρωναν όλα αυτά. Αυτό είναι πολιτικό σκάνδαλο. Από εκεί μετά το θέμα είναι υπάρχουν ποινικές ευθύνες, αυτό διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Αλλά όταν όλα τα στελέχη, για παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας, μίλησαν για σκευωρία και αυτά που συμμετέχουν mm-hmm. στην πρώην Ανακριτική Επιτροπή, τότε δεν είναι μεροληπτική στάση. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσε λέει, να ζητήσει κάποιο την εξαίρεση. Εγώ λέω δεν είναι δυνατόν να ζητήσει κάποιο την εξαίρεση στελέχους άλλου κόμματος από μια επιτροπή που τα επιλέγει ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής της ομάδας. Mm-hmm. Συνεπώς, εδώ υπάρχει η κοινοβουλευτική τάξη. Εμείς θα εφαρμόσουμε τον κανονισμό, το Σύνταγμα και την κοινοβουλευτική τάξη. Ναι. Θα είμαστε ουσιαστικά, θα τιμήσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες. Δεν θα όμως γίνουμε συνένοχοι ενός κοινοβουλευτικού φιάσκου. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, με την ίδια λογική, αφού εσείς λέτε ότι δεν πρέπει η Νέα Δημοκρατία βαφτίζοντας κάποιους μάρτυρες να υποδεικνύει την εξαίρεσή τους από την Επιτροπή, υποθέτω ότι και εσείς δεν εγείρετε κάποιο θέμα ασυμβίβαστου ούτως ώστε να εξαιρεθεί ο κύριος Πλεύρης, επειδή ο ίδιος έχει πει ότι ήταν σε επαφή με τον κύριο Μανιαδάκη, ενώ ήταν σύμβουλος του κύριου Γεωργιάδη στο Υπουργείο Υγείας. Δεν το έχουμε εγείρει τέτοιο θέμα. Όπως σωστά το είπατε, με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να το έχουμε πει, αλλά θεωρούμε ότι δεν μπορεί η πλειοψηφία ή η μειοψηφία να επεμβαίνει ουσιαστικά στο ποιος θα οριστεί από την άλλη πλευρά μέλος. Γι' αυτό δεν έχουμε μπει σε καμία τέτοια λογική. Γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να αντιπαρατεθούμε τον κύριο Πλεύρη. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα, κύριε Μελικόνη. Εδώ φάνηκε ότι κάποιοι έχουν πρόβλημα να αντιπαρατεθούν πολιτικά mm-hmm. με ορισμένα στελέχη του χώρου μας. Δεν τα θέλαν και βρίσκουν πρόσχημα για να τα εξαιρέσουν. Mm-hmm. Αυτή η λογική, αν ξεκινήσει, είναι επικίνδυνη. Γιατί με το παράδειγμα που σας έφερα θα μπορούσαν να εξαιρεθούν, όπως σας είπα, όλα τα μέλη. Θέλω να σας πω πού μπορεί να φτάσει. Αν ξεκινήσουμε μια διαδικασία εκτροπής κοινοβουλευτικής, πού μπορεί να καταλήξει σταδιακά. Γι' αυτό πρέπει να σταματήσει εν τη γενέση της. Mm. Τώρα αυτή η διαδικασία. Ναι. Αλλά από εκεί και μετά, τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης, τη Δευτέρα, έχουμε και Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τη Δευτέρα το πρωί για να συζητηθεί συλλογικά ναι. το συγκεκριμένο ζήτημα. Και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας θα τοποθετηθεί στην επιστολή την οποία έλαβε από τον Πρόεδρο της Βουλής. Τώρα, μετά τις εκλογές, όσοι πλέον είχατε περάσει στην αξιωματική αντιπολίτευση, δεχόσασταν από εμάς τους δημοσιογράφους ένα ερώτημα αν η αντιπολίτευσή σας θα είναι μόνο στη Βουλή ή και στους δρόμους. Θέλω να το συνδέσω λοιπόν με το γεγονός ότι η Γενόπ ΔΕΗ λέει ότι είναι κάζους μπέλι το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, ότι καταργεί τη μονιμότητα για τους νέους προσλαμβανόμενους και μάλιστα οι νέες προσλήψεις θα γίνονται εκτός ΑΣΕΠ και ότι κλείνει και το αμύντεο. Για να σας ρωτήσω αν για το ΣΥΡΙΖΑ έχει έρθει εκτός από τη Βουλή και η ώρα των δρόμων. Όταν το ρωτούσατε λοιπόν, η απάντηση που έδινα και δίνω και τώρα είναι ότι η αντιπολίτευση οφείλει να γίνεται θεσμικά στη Βουλή mm-hmm. και κινηματικά στους δρόμους. Ναι. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, το αντίθετο συμπληρώνει το άλλο. Συνεπώς στο πλαίσιο αυτό και στο συγκεκριμένο ζήτημα ναι. η αντιπολίτευσή μας θα είναι και θεσμική στη Βουλή, δηλαδή θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τον αρμόδιο υπουργό για να δώσει τα πάντα τα στοιχεία και να απαντήσει στα ερωτήματα. Ναι. Θα πρέπει να σταματήσει η κυβέρνηση να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση, γιατί αυτό κάνει σήμερα, αλλά βεβαίως και στους κοινωνικούς αγώνες. Στην ουσία του θέματος υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα εδώ στρατηγικό σε σχέση με τον δημόσιο χαρακτήρα της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμένης. Ναι. Με στρατηγικούς εννοώ πυλώνες της χώρας μας, όπως είναι και η ΔΕΗ. Και αυτό είπατε για το αμύντιο, γι' αυτό λέω, γιατί κάνω mm-hmm. μια συσχέτιση του σοβαρού του θέματος. Αυτό... Βέβαια και το δικό σας κόμμα λέει ότι σιγά σιγά πρέπει να πάμε στην απολιγνητοποίηση, έτσι, εδώ που τα λέμε. Ναι. Άλλο το ένα όμως και άλλο αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και προσπαθούσε και παλιά να το κάνει με τη μικρή ΔΕΗ, αν θυμάστε, ενώ παλιά πριν το 2015. Mm-hmm. Το λέω λοιπόν διότι σε αυτά τα σχέδια θα είμαστε απέναντι. Από εκεί και πέρα. Το θέμα της κατάργησης μονιμότητας, το ευρύτερο θέμα που ανοίγει σε σχέση με το δημόσιο τομέα, θέλω να το ανοίξει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το δημόσιο τομέα ευρύτερα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα mm-hmm. αυτή τη στιγμή. Αντί να δημιουργήσουμε σταθερές και βιώσιμες θέσεις εργασίας mm-hmm. και στον ιδιωτικό και mm-hmm. στο δημόσιο τομέα, mm-hmm. αντί να είναι αυτός ο στόχος είναι πώς θα, και εκεί που υπάρχουν μόνιμες θέσεις εργασίας, mm-hmm. ουσιαστικά θα τις αποσταθεροποιήσουμε. Αυτό δεν μπορεί να είναι σχέδιο μιας κυβέρνησης η οποία μετά τα μνημόνια θα έπρεπε mm-hmm. να
Όπως λέει, κανονικότητα δεν λέει. Κανονικότητα τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε περαιτέρω μείωση ανεργίας, δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Δεν βλέπω κανένας να μιλάει για παράδειγμα για τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία σταθερών βιώσιμων θέσεων εργασίας. Ναι. Αντί να μιλάμε για τη μείωση της, για την πάυση της μονιμότητας, που δεν θα πρέπει να μιλάμε, σταθερές θέσεις εργασίας θέλουμε και στο δημόσιο, θα πρέπει να μιλάμε και για τη σταθεροποίηση θέσεων στον ιδιωτικό τομέα. Αντί να μιλάμε λοιπόν και για τα δύο θετικά, ναι, θέλουμε να εξώσουμε προς τα κάτω αυτή τη στιγμή. Και να κλείσουμε λίγο με το προσφυγικό. Είδαμε ότι χθες άναψαν τα αίματα και στη Βουλή. Φαντάζομαι δεν περιμένατε να αποπεμφθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά το βίντεο. Δεν περίμενα ποτέ τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει αυτή την απρέπεια που έκανε χθες. Την αλαζονική στάση. Mm-hmm. Να επιχειρηματολογήσει για ένα θέμα, για τα στοιχεία που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας για το τι έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που τα είπε αυτολεξή, ναι, τι έχει πει. Για δύο ζητήματα, πώς τα έχει πει σε σχέση με τις περιπολίες που όταν αυξάνονται τα θύματα, ενώ ναι, στην πραγματικότητα θα έπρεπε να αυξάνονται οι διασώσεις. Αυτό έχει πει ο κύριος Πέτσας. Και τη διασύνδεση του προσφυγικού με το θέμα της Τουρκίας. Ναι. Αντί να απαντήσει σε αυτά, σηκώθηκε και είπε ψεύτη τον πρώην Πρωθυπουργό. Και όταν του δώσαμε τα στοιχεία και το βίντεο, ακριβώς με ό,τι έχει πει, ναι, δεν έχει ζητήσει ούτε συγγνώμη ούτε έχει αποπέμψει τον κύριο Πέτσα. Και ουσιαστικά αυτή την αλαζονική στάση σε στοιχεία τα οποία έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μπορεί να μην ήξερε ότι τα έχει πει. Ή δεν ήξερε, μάλιστα, ότι τα έχει πει, ή ήξερε και ήθελε ουσιαστικά να δημιουργήσει εντυπώσεις. Ήταν αλαζονική στάση. Δεν τιμά τη θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του οποιοδήποτε Έλληνα Πρωθυπουργού, ναι, να βγαίνει με αυτόν τον τρόπο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να χαρακτηρίζει ψεύτη τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσέξτε, για ζητήματα που αποδεικνύεται μετά από 5 λεπτά ότι λέει ψέματα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν το περίμενα. Κύριε Μελιγκόνη, πραγματικά σε αυτό το σημείο να φτάσει ο κύριος Μητσοτάκης, σε αυτό το χαμηλό σημείο, με αυτή την αλαζονική στάση, μάλιστα, δεν το περιμέναμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Θεοχαρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι,